Αγωνία έχουν οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί και τα βαρισίματα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα των εκλογών ως προς το αν θα είναι ξανά στην κυβέρνηση ή αν θα αποσυρθούν για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα μετά την πρόσφατη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκτεταμένες αλλαγές. Όπως είπε ο ίδιος, θα υπάρξει rotation δανειζόμενο στον γνωστό αθλητικό όρο. Το κοινοβουλευτικό σύστημα επιτάσσει η κυβέρνηση να ορκίζεται αμέσως Τρίτη ή Τετάρτη, δήλωσε στο Μέγκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως δεν είναι ένδειξη αλαζονίας αλλά καλής προετοιμασίας το γεγονός πως είναι έτοιμος για το νέο Υπουργικό του Συμβούλιο. Όπως διεμήνησε ξανά μέσω του Sky, κάποιοι από το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να κάτσουν στον πάγκο. Δεν υπάρχουν αμετακίνητοι υπουργοί, καθώς έχουν φουντώσει τα σενάρια για τα πρόσωπα που θα επιλέξει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προειδοποιήσει μάλιστα όσους βιάζονται να ράψουν υπουργικό κουστούμι, πως τελικά μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σε γάμους και βαφτίσεις και όχι για τα υπουργικά έδρανα. Οριστική απόφαση για στροφή προς την κέντρο-αριστερά φαίνεται πως έχει πάρει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και η νέα κυβέρνηση που θα σχηματίσει αμέσως μετά τις εκλογές θα αποτελείται από στελέχη που προέρχονται από τους χώρους του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού και εξωκοινοβουλευτικούς.